εκεί, αυτός εκεί, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε μια συγκεκριμένη ζωή με συγκεκριμένες πράξεις. Γι' αυτό και γι' αυτό και η συγκεκριμένη κοινωνία για το συγκεκριμένο σκοπό τον καταδικάσε σε ένα αόριστο θάνατο. Σε ενοχοποιούν όχι τόσο οι πράξεις, σε ενοχοποιούν οι σκέψεις, οι σχέσεις σου. Κάτι χαμόγελα που έσβησες, κάτι μαλακισμένες εικόνες που κουβαλάς, σχεδόν ήλιο βασίλεμα. Σε ενοχοποιεί η αθωότητά σου και αυτά που της χρωστάς. Κάτι λάθη και κάτι πάθη. Κι έτσι είσαι ζωγραφισμένος σε ένα μπαλόνι που ανεβαίνει. Δεν μιλάει. Ανεβαίνει πάνω από την πόλη. Οτσμομπίλ καμπριολέ αυτοκίνητο με μπλε και ροζ ρίγες. Όμως πώς έγινε και είναι άδειο το θησαυροφυλακιό μου. Εδώ ήταν το και χρυμπαρέμιος θέμα της βασίλισσας. Το μοναδικό γράμμα του Λοτρεαμόν με ένα ποίημα του Μπλέικ. Το χρυσό δαχτυλίδι του υπότυχη με σφραγίδα του Εξκάλιμπερ. Και όστρακα από τις θάλασσες του Καβαδία με κάτι μα κάτι μαργαριτάρια. Και όρκος τιμής που είχα δώσει στη θεά Αθηνά να διαφυλάσω την πόλη. Οι γκόμενες ανέβηζαν τα τούλινα φουρό τους, άλλοι τα κόκκινα, λουλακιά και μαύρα, στενές πολύ μέσες και σφιχτές αλογοουρές. Οι μάγκες σπάγανε στην άσφαλτο της θάλασσας τα αδειασμένα μπουκάλια. Πρέπει να έχω παραδώσει τον νοικιασμένο. Η κλεμμένο αυτοκίνητο. Δεν κουνιέται.